Κοντά στα παιδιά του Χατζηκυριάκου Ιδρύματος βρέθηκαν ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός μαζί με τον Αντένα. Άλλωστε, οι γιορτές είναι πάνω απ' όλα προσφορά. Για άλλη μια φορά, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και ο Αντένα έδειξαν πως η συνεργασία τους έχει συνέχεια και αποτελεσματικότητα. Στα παιδιά του Χατζηκυριάκου Ιδρύματος ήταν αφιερωμένη η τελευταία δράση του οργανισμού. Μοιράστηκαν δώρα από τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού και την παρουσιάστρια των ειδήσεων του Αντένα Ρίτσα Μπιζόγλη. Τα παιδιά το καταχάρηκαν. Οι ψυχές τους αυτές τις γιορτινές μέρες ένιωσαν διαφορετικά, βλέποντας πως δεν είναι μόνα τους, πως δεν τους ξέχασαν. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συμπορεύεται και σύνοδοι μπορεί με τον όμελο Αντένα, με την οικογένεια Αντένα και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι και ευτυχείς που τους έχουμε κοντά μας. Βεβαίως, ιδιαίτερες ευχαριστίες θέλω να διατυπώσω προς τον πρόεδρο της οικογένειας του ομίλου Αντένα, στον κύριο Θοδωρή Κυριακού, γιατί η συμπαράστασή του είναι αδιάλειπτη. Στην αυλή του Ιδρύματος τα παιδιά στόλισαν το δέντρο των ευχών. Μια μυρτιά ήταν στα κλαδιά της οποίας κρέμασαν καρτελάκια με τις ευχές τους για τη νέα χρονιά. Νομίζω ότι δεν μπορούσε να κλείσει ωραιότερα αυτή η πολύ δύσκολη χρονιά για όλους μας από το να βρεθώ εδώ, στο Χατζηκυριάκιο Ίδρυμα, μαζί με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, δίπλα στα παιδιά που μας έχουν ανάγκη. Ήταν η πιο ζεστή, η πιο γλυκιά στιγμή της χρονιάς. Άλλωστε αυτό είναι ο εθελοντισμός, η πηξίδα της ζωής. Θέλουμε να τονίσουμε την μεγάλη μας ανθρωπιστική, εθελοντική, αλτρουιστική αλληλέγγυα και πάνω απ' όλα κοινωνική συνοχή. Το Χατζηκυριάκιο ιδρύθηκε το 1889 και λειτουργεί από το 1904 διαλείπτος. Αυτή τη στιγμή φιλοξενεί 45 ανήλικα, τα οποία βρίσκουν θαλπορή και ένα οικογενειακό περιβάλλον που τους λείπει.